Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το θέμα της μετεκλογικής συνεργασίας Πασόκ-Συνασπισμού σε κυβέρνηση υπό τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου έκλεισε οριστικά απόψε μετά την κατηγορηματική δήλωση του Προέδρου του Συνασπισμού κυρίου Χαρίλαου Φλωράκη ότι ο Συνασπισμός της Αριστεράς δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξει κυβέρνηση υπό τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου. Τη δήλωση αυτή έκανε ο κύριος Φλωράκης κατά την περιοδία του χθες Σάββατο στη Λέσβο και επανέλαβε ότι η συνεργασία με το Πασόκ στις μονέδρικες δεν αποτελεί πρόκρημα για μετεκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων. Αυτή την ώρα η εκλογή μπροστά στην οποία βρίσκεστε θα αποφασίσει για την πορεία αυτού του τόπου. Και το δίλημα που τίθεται στον ελληνικό λαό είναι απλό. Ή θα πάμε μπροστά μαζί με τις άλλες χώρες στον καινούριο κόσμο που γεννιέται, ή θα μείνουμε να βουλιάξουμε στο τέλμα της υπανάπτυξης και της διαφθοράς στο οποίο μας έχει βυθίσει το Πασόκ. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε χιλιάδες λαούς στην Τρίπολη, όπου μίλησε απόψε σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Και ακόμα είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ήθελα να πω ότι το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι: θα αποκτήσει επιτέλους η Ελλάδα κυβέρνηση στις 9 Απριλίου ή θα πέσουμε στην κατάρα της εκυβερνησίας? Αναφερόμενος στη συνεργασία του Συνασπισμού της Αριστεράς με το Πασόκ, ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθη αν παρεδόθη άνευ όρων η ηγεσία του Συνασπισμού στο Πασόκ. Και είπε χαρακτηριστικά: όταν έγινε γνωστό ότι ο κ. Ακριβάκης, υπόδικος και προφυλακισμένος για το σκάνδαλο Κοσκοτά, περιελήφθη στο Συνασπισμό του Πασόκ Βιωτίας και ο κ. Γαργαλάκος, το του αυριανισμού, τελικά επέβαλε την παρουσία του στο συνδυασμό της Β' Περιφέρειας Πειραιώς του Πασόκ, δικαιούμαι να ρωτήσω την ηγεσία της Αριστεράς. Συμβιβάστηκε με τα σκάνδαλα, συμβιβάστηκε με τον αυριανισμό? Τι έγιναν άραγε οι περίφημες διακηρύξεις του καλοκαιριού? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, παίρνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα λειτουργήσει συνενετικά, με διάλογο και με κατανόηση προς όλες τις απόψεις. Στο στόχο του κόμματός του, που είναι η συγκρότηση σύγχρονης δημοκρατικής κυβερνήσεως, με μακρά πνοή και πρόγραμμα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, σε ομιλία του απόψε στην πλατεία Ελευθερίας της Λαρίσης. Ο κ. Παπανδρέου δεν προσδιορίσε και πάλι προς τα που θα στραφεί μετεκλογικά το Πασόκ για συνεργασία, επισημένοντας όμως ότι θα είναι στην κυβέρνηση. Επίσης, αναφέρθηκε στο έργο της οκταετίας του Πασόκ, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για υπονόμευση, όπως είπε, της κυβερνήσεως Ζολώτα και χαρακτήρισε τις εκλογές στις 8 Απριλίου κορυφαία αναμέτρηση στην οποία κρίνεται το παρόν και το μέλλον του τόπου. Ο διευθυντής του Σοβιετικού Πρακτορείου Ειδήσεων ΤΑΣ δήλωσε ότι ίσως κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη Λιθουανία, όπου ο Σοβιετικός στρατός έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του από τις 11 Μαρτίου, οπότε το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας κήρυξε την ανεξαρτησία της Λιθουανίας. Ο διευθυντής του ΤΑΣ, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό του Τόκιο, χαρακτήρισε την απόφαση αποσχίσεως της Λιθουανίας πεδαριώδη. Το Κρεμλίνο διέταξε όλους τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από τη Λιθουανία και απαγόρευσε την είσοδο άλλων ξένων δημοσιογράφων. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ενώσεως, Γιούρι Κάσλεφ, είπε ότι το Κρεμλίνο θα αποφύγει όσο μπορεί τη χρήση βίας, αλλά είναι άγνωστο τι θα συμβεί τελικά στη Λιθουανία. Στις 4 το πρωί, τοπική ώρα, 100 τεθωρακισμένα και άλλα στρατιωτικά οχήματα πέρασαν από το κέντρο της πρωτεύουσας Βίλνας, πολύ κοντά από το Κοινοβούλιο, που έντρομο μεταβίβασε τις εξουσίες του, αν συλληφθούν οι ηγέτες της Δημοκρατίας, σε αντιπρόσωπο που βρίσκεται στη Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Βιτάουτας Λαντσμπέργκης, δήλωσε: νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια κατεχόμενη χώρα. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Παλιγεννησίας με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και με την μεγαλειώδη παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί σε μηνύματά τους αναφέρονται στην κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα, στους κινδύνους που την απειλούν και στην ανάγκη να υπάρξει εγρήγορση και ενωμένοι όλοι οι Έλληνες να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Χθες το πρωί στις 11 έγινε μεγάλη παρέλαση μαθητών και προσκόπων από το χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου ενώπιον του Υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου και αντιπροσωπιών των πολιτικών, στρατιωτικών και δημοτικών αρχών. Την Δευτέρα στις 10 το πρωί θα απολογηθεί στον 16ο τακτικό ανακριτή κ. Χριστόπουλο ο Κωνσταντίνος Κιάπε μετά τη νέα προθεσμία που πήρε χθες. Η αδελφή του Κιάπε, που συνόδευε τη μητέρα τους Δέσποινα στο γραφείο του ανακριτού που προσήλθε χθες το πρωί, αποπειράθηκε να πέσει από το παράθυρο του πρώτου ορόφου του δικαστικού μεγάρου όταν νόμισε ότι η μητέρα της θα προφυλακιστεί.